Σας καλωσορίζουμε στο χώρο της ΕΣΑΠ. Εγώ ο πρόεδρος είμαι, λέγομαι Παντελή Σταυματόρος, για όσους δεν με γνωρίζετε. Τον κύριο Σιδέρη βέβαια τον γνωρίζετε όλοι, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάμαι την παρουσία του ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Αριστερά έχουμε και τον καλεσμένο μας, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, τον κύριο, ακριβώς το όνομα, γιατί εγώ το λέω διαφορετικά. Βιέσλαβ Τσάια. Τσάια. Βιέσλαβ Τσάια. Όχι, εμείς το λέμε κάπου διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνω εγώ μια μικρή εισαγωγή, γιατί πιστεύω και ο κύριος Σιδέρης, γιατί το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, όπως είπαμε, είναι, μας έκανε την τιμή ο άνθρωπος να έρθει να κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα, να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις σχετικά με το πολωνικό βόλεϊ, το ελληνικό βόλεϊ πάντα σε επίπεδο υποδομής για το ανδρικό βόλεϊ, έτσι. Διότι όπως πιθανό να γνωρίζετε, πρόσφατα ο κύριος Βιάτσες, Βιέσλαβ. Ο κύριος Βιέσλαβ, okay, ήταν προπονητής της Εθνικής Πολωνίας που βγήκε δεύτερος στο παγκόσμιο, έχασε από την Ρωσία 3-1 στο πρόσφατο παγκόσμιο. Τον καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα. Ως πρόλογο θα ήθελα να σας πω κυριολεκτικά δύο λεπτάκια από το χρόνο της συζήτησης. Η ΕΣΑΠ πάντα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και επειδή όπως ξέρετε εμείς διαχειριζόμαστε το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών, το μέλημά μας είναι να, όσο το δυνατόν, να μπορούμε το ανδρικό βόλεϊ να δημιουργήσει βάσεις, ώστε αυτό που θα δημιουργήσει βάση να το βρούμε εμείς αύριο οι προπονητές, οι παράγοντες στις ομάδες Α1 και να ανέβει το επίπεδο της Α1 να πάει σε ακόμα υψηλότερο, σε υψηλότερα σκαλιά και γενικότερα να υπάρξουν βήματα προόδου. Είναι δεδομένο και βάσει στατιστικό που μας έχει δώσει η Ομοσπονδία ότι δυστυχώς η προσέλκυση αθλητών στο χώρο του βόλεϊ δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε, διότι απέναντί μας έχουμε κάποια άλλα αθλήματα τα οποία είναι ίσως πιο δημοφιλή τουλάχιστον ακόμα από το βόλεϊ και βλέπουμε ότι συνεχώς είτε μένει στάσιμος ο αριθμός, έτσι να κύριε Σιδέρη, από ό,τι κατάλαβα, σταθερός εμπαστούσε ο αριθμός των Ελλήνων, μάλλον των αθλητών όλων των ηλικιών που ασχολούνται με, σωματιακά με το βόλεϊ. Αυτό εμάς μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Συζητάμε με την Ομοσπονδία, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία πρόσφατα και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι ο κύριος Σιδέρης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος και πολύ συνεννοήσιμος και πολύ παραγωγικός και άνθρωπος του χώρου, γιατί είναι προπονητής, άρα γνωρίζει και καλά το άθλημα. Και θα προσπαθήσουμε με την Ομοσπονδία να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, γιατί εννοείται ότι αυτό είναι αντικείμενο της Ομοσπονδίας. Εμείς ό,τι κινήσεις κάνουμε και ό,τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής είναι κάποιες κινήσεις για να βοηθήσουμε την Ομοσπονδία στο κομμάτι των υποδομών, είτε στο κομμάτι των παιδών, των εφήβων ή οτιδήποτε, ή των εθνικών ομάδων, ό,τι βοήθεια θέλουν και ό,τι νομίζουμε και εμείς θα τους το πούμε, με σκοπό πάντα να αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά φουρνιές μικρών παιδιών, οι οποίες θα επαδρώσουν τις εθνικές ομάδες και θα επαδρώσουν και τις ομάδες Α1. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά, χωρίς να έχουμε και άμεση επαφή, γιατί εγώ είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω και θα γνωρίσω κάποιους από εσάς, γιατί καλώς ή κακώς εμείς ασχολούμαστε με τους άντρες, είμαστε ένας άλλος κόσμος, αλλά είμαστε ένας κόσμος που πρέπει να είναι σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία με τη δουλειά που κάνετε εσείς. Όπως είπα και στις τελευταίες συναντήσεις που έχουμε κάνει, ο ρόλος του προπονητή για μένα πρέπει να αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό, διότι κακά τα ψέματα, πιστεύω θα το ακούσουμε και τον καλεσμένο μας, ότι για να δημιουργήσει καλούς αθλητές πρέπει να έχεις καλούς προπονητές. Εάν δεν έχεις καλούς προπονητές, δεν μπορείς να έχεις καλούς αθλητές. Αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο δεν χωράει αμφισβήτηση από κανένα. Ήδη είμαστε σε επαφές και με το ΣΕΠΕ, μάλιστα μιλούσα και με τον κύριο Χαριτονίδη προ 10 λεπτών, όπου δεν μπορούμε
μπορούσε, θα ήθελα να έρθει να είναι και αυτός εδώ. Τέτοιου είδους συγκεντρώσεις και ο ΣΕΠΕ είναι υπέρ αυτών των συγκεντρώσεων, διότι το να φέρουμε και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από πολύ προηγμένα βολεϊκά, από πολύ προηγμένα βολεϊκά χώρες, πιστεύω ότι μόνο όφελος έχει για μας. Και αν θα μπορέσουμε να φέρουμε και τέτοιους ανθρώπους κοντά μας στα πλαίσια των προγραμμάτων που είχε η Ομοσπονδία να δουλέψουν, αυτό θα είναι, πιστεύω, ακόμα καλύτερο για μας, για να μπορέσουν να μας δώσουν τη σοφία τους. Διότι εγώ είμαι και της θεωρίας ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Και ειδικά τίποτα δεν γίνεται τυχαίο όταν έχει βάθος. Και έχει, δηλαδή, δεν είναι κάτι μία επιτυχία. Το πολωνικό πρωτάθλημα, μιλάω τώρα για το υψηλό, αυτή τη στιγμή είναι το πιο προηγμένο πρωτάθλημα, ίσως παγκοσμίως. Τουλάχιστον κατά πολλούς παγκοσμίως είναι αυτή τη στιγμή. Έχει υποσκελίσει το ιταλικό πρωτάθλημα, είναι πιο δυνατό, είναι αυτή τη στιγμή χορηγικά μακράν το νούμερο ένα πρωτάθλημα στον κόσμο. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία διακινούνται στην Πολωνία είναι απίστευτα. Και τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, είναι στην Πολωνία και το νούμερο ένα άθλημα. Δηλαδή έχει ξεπεράσει και το ποδόσφαιρο, έχει ξεπεράσει και το μπάσκετ. Πράγμα το οποίο αυτό δεν υπήρχε πριν από 5 χρόνια. Δηλαδή πριν από 5 χρόνια ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Κατόρθωσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε 5 χρόνια να υποσκελίσουν αθλήματα τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν τεράστια βαρύτητα παγκοσμίως και να γεμίζουν γήπεδα των 10 και των 15.000 στάδια με κόσμο. Επειδή έχω πάει, εγώ έχω δει τι γίνεται εκεί πέρα, πραγματικά η δουλειά η οποία έχουν κάνει είναι εκπληκτική. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε μια απόφαση εμείς ως ΕΣΑΦ να καλέσουμε έναν εκπρόσωπο αυτής της σχολής, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει επιτυχίες και όπως θα δείτε θα σας μοιράσουμε και το βιογραφικό του στο τέλος, απλά για να δείτε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα μου, ο οποίος πέραν του ότι ήταν ένας μεγάλος αθλητής, 215 διεθνείς συμμετοχές έχει στην Εθνική Πολωνίας, έχει Ολυμπιάδες, έχει πάρει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει ασχοληθεί και με γυναίκες, έχει ασχοληθεί και με άντρες, έχει πάρει πρωταθλήματα με γυναίκες, έχει πάρει πρωταθλήματα με άντρες, έτσι. Και έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι των παιδών και γενικότερα των υποδομών. Άρα έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα στάδια του αθλήματος. Και αυτό πιστεύω ότι είναι δύο φορές πιο χρήσιμο, διότι εμείς ήδη έχουμε και θα με το Σαββατοκύριακο που θα είναι εδώ θα ανταλλάξουμε και κάποιες απόψεις για το πρωτάθλημά μας κιόλας Α1 στο υψηλό επίπεδο, ας το πούμε, των ανδρών κτλ. Στην κορυφή. Αλλά ο βασικός λόγος επίσκεψης που τον παρακαλέσαμε να έρθει τον άνθρωπο είναι να μας πει, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις τι έγινε στην Πολωνία, τι κάνουν οι Πολωνοί και φτάσαν σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύω ότι μόνο χρήσιμα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτές τις συζητήσεις που εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει αρκετά και πιστεύω ότι και γι' αυτό καλέσαμε εσάς, γιατί εσείς είστε επί της ουσίας οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύετε κάτω. Οι άνθρωποι αφανείς εργάτες που δεν τους ξέρει πέρα από το στενό βολεϊκό οικογένεια, δεν τους ξέρουμε ακόμα κι εγώ και πολλοί άνθρωποι παράγοντες δεν ξέρουμε ποιοι είστε, αλλά επί της ουσίας εσείς είστε οι άνθρωποι κατά την άποψή μου που πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα, να δουλέψετε για να μπορέσετε να βγάλετε τους αυριανούς μεγάλους αθλητές.